Κοντά μας έχουμε τον κύριο Θοδωρίκο Τσαντή, υποψήφιο ευρωβουλευτή με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Καλησπέρα σας, κύριε Κοτσαντή. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε καλησπέρα που είστε κοντά μας. Καλή προσωπική επιτυχία ευχόμαστε. Τώρα προσωπική επιτυχία στο κουκουέ, θα πες φωτιά να μας κάψει. Ναι, 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 σωστό, σωστό. Λοιπόν, κύριε Κοτσαντή, να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας. Ξεκινώ εγώ, Γιώργο Μήθος. Βεβαίως, βεβαίως εσύ. Ωραία. Κύριε Κοτσαντή, το ΙΚΝΕ και η νεολαία του Κομμουνιστικού Κόμματος γενικότερα πρωταγωνιστής σειρά κινητοποιήσεων. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, με δεδομένο ότι είστε και γραμματέας της ΚΝΕ, αν θεωρείτε ότι υπάρχει περιθώριο θετικών για, για τον εργατικό κόσμο αλλαγών. Μόνο μέσα από τον αγώνα του. Mm-hmm. Αυτό έχει αποδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια, με όλων των ειδών της κυβερνήσης, με μια Ευρωπαϊκή Ένωση που κάνει επιδρομή στα δικαιώματα και τα εισοδήματα του λαού και της νεολαίας, και πιστεύουμε ότι μόνο μέσα από το συλλογικό και οργανωμένο αγώνα μπορεί ο λαός να αποσπάσει κατακτήσεις, να φρενάρει αντιλαϊκά μέτρα, να στριμώξει την κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα έκαναν οι φοιτητές με το μεγαλειώδη αγώνα τους ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπως κατάφεραν οι αγρότες με τα μπλόκα που έστησαν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι και έξω από τις Βρυξέλλες έφτασαν, όπως κάνουμε στους μεγάλους αγώνες ενάντια στους πληστηριασμούς και τις εξώσεις για λαϊκά σπίτια, για μικρομάγαζα. Και άρα νομίζουμε ότι η ενίσχυση του ΚΚΕ είναι και αυτό ένας τρόπος να δείξουμε την αντίθεσή μας στην βάρβαρη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κοντίνουμε το 41% της Νέας Δημοκρατίας για να μην λέει ότι έχει λευκή επιταγή, να αποδοκιμάσουμε αν θέλετε και τη συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση των άλλων κομμάτων που ψηφίζουν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία την πλειοψηφία των αντιλαϊκών μέτρων, και θα καταθέσουμε κάθε ψήφο σε αυτούς τους αγώνες για να καταφέρουμε να κερδίσουμε ανάσες ανακούφισης. Κάποιος που σας ακούει και είναι σε άλλη λογική θα σας πει, ναι, ξέρετε όμως κύριε Κοτσαντή, χρήματα τα οποία χρειάζονται για παράδειγμα για τα κτίρια των νοσοκομείων στην Αττική, τα οποία είναι τα περισσότερα σε πολύ άσχημη κατάσταση, ή για άλλα κομμάτια της πολιτείας μας που δυστυχώς δυσλειτουργούν, έρχονται για παράδειγμα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι, το ερώτημα λοιπόν που πρέπει να θέσουμε είναι αυτά τα χρήματα που είναι ούτως ή άλλως χρήματα των ευρωπαϊκών λαών. Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε είναι κάποιο φιλόπτωχο ταμείο που ενισχύει τους πιο αδύναμους λαούς. Ποιος τα πληρώνει και ποιος τα τσεπώνει, να το πούμε απλά. Δηλαδή τα πληρώνουν οι λαοί με ματωμένα πλεονάσματα, με μνημόνια διαρκείας, με σύμφωνα σταθερότητας. Ήδη το πρώτο τετράμινο αυτού του χρόνου πληρώνουμε 4,2 δισεκατομμύρια για το ματωμένο πλεόνασμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και την ίδια ώρα η μερίδα του Λέοντος από αυτά τα χρήματα καταλήγουν στις τσέπες μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Είναι χαρακτηριστικό το Ταμείο Ανάκαμψης. 10 δισεκατομμύρια κινούνται ήδη προς μεγάλες επιχειρήσεις. Το 86% θα κατευθυνθεί τελικά στο 0,01% των μεγάλων επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα που ο λαός μας πληρώνει και την πολεμική εμπλοκή της χώρας μας. Για παράδειγμα, η αποστολή της φρεγάτας Σίδρα στην Ερυθρά Θάλασσα για να κάνει το security των εφοπλιστών και πλάτες στο σφαγέα Νετανιάχου κοστίζει 500.000 ευρώ την ημέρα. Καταλαβαίνετε ότι με αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν και σχολεία και νοσοκομεία να φτιαχτούν, θα μπορούσαν να υπάρχουν και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και μέτρα αντιμετώπισης ακρίβειας, που είναι ένας βραχνάς που δεν φεύγει από τους εργαζόμενους και την νεολαία. Κατανοώ τα επιχειρήματά σας και είναι γνωστή η στάση του ΚΚΕ αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Κοτσαντή. Υπάρχει ένας κόσμος όμως που δεν είναι τόσο αποφασισμένος για μια ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ψηφίσει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για ποιο λόγο, για να εκπροσωπηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με δεδομένη την τόσο μεγάλη κριτική σας στην ΕΕ? Γιατί είναι ο μόνος τρόπος να εκφράσει την αποδοκιμασία του, την αντίθεσή του, ακόμα και αν δεν είναι αποφασισμένος για αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και νομίζουμε ότι αυτή την αντίθεση μπορεί να την εκφράσει αυθεντικά μόνο το ΚΚΕ, επειδή ακριβώς δεν έχει δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή δεν υλοποιεί αυτές τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις. Γι' αυτό το λόγο μπορεί και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι η φωνή των πολλών. Άλλωστε, ξέρετε, τις αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις παίρνουν κατά πρώτο λόγο τα λόμπι των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, των πολυεθνικών,
αυτά υπογράφουν τις αντιλαϊκές αποφάσεις και από πίσω σέρνονται και οι ευρωβουλευτές των άλλων κομμάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι πάνω από το 70% των αποφάσεων του Ευρωκοινοβουλίου θα έχουν ψηφίσει από κοινού η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από 55% και το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου. Άρα όποιος θέλει να είναι δυνατή η φωνή του ελληνικού λαού μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, όποιος θέλει να μαθαίνει, να ενημερώνεται και να αποκαλύπτονται όλα αυτά τα αντιλαϊκά που αποφασίζουν εκεί μέσα, έχει μία επιλογή, το ΚΚΕ. Ούτως ή άλλως το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ δεν αποτελείται από celebrities, influencers και διάφορους άλλους τέτοιους που δεν έχουν καμιά σχέση με τα πραγματικά ζόρια και προβλήματα του ελληνικού λαού. Αποτελείται από απλούς ανθρώπους, από ανθρώπους που έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους και τις αποδείξεις τους μέσα στους εργατικούς, λαϊκούς και νεολαίστικους αγώνες. Και νομίζουμε ότι γι' αυτό είναι και ένας ακόμα καλός λόγος να ενισχυθεί και στις επερχόμενες ευρωεκλογές. Ως γραμματέας της νεολαίας της ΚΝΕ και έχοντας γνώση των δυσκολιών που συναντούν τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα οποία θέλουν να κάνουν οικογένεια ή θέλουν να προχωρήσουν ή θέλουν να βρουν δουλειά εδώ στην Ελλάδα και αναζητούν στο εξωτερικό, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να τους στείλετε? Πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε σήμερα καλή επιτυχία στους μαθητές της Τρίτης Λυκείου που δίνουν ένα μεγάλο αγώνα των πανελλαδικών εξετάσεων. Όλοι το έχουμε περάσει και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, λέμε ότι το μέλλον είναι στα δικά τους χέρια και ότι μπορούν να κατακτήσουν τα όνειρά τους με ατομικό και με συλλογικό αγώνα. Άλλωστε έχουν αποδείξει οι μαθητές και αυτή η φουρνιά που πέρασε την πανδημία, πέρασε τα σκληρά αντιεκπαιδευτικά μέτρα της κυβέρνησης, ότι ξέρει να παλεύει, ξέρει και να νικάει και είμαστε στο πλευρό τους και σε αυτή τη δύσκολη μάχη που δίνουν. Από εκεί και πέρα η πραγματικότητα είναι δύσκολη για όλους τους νέους, τη μεγάλη πλειοψηφία των νέων ανθρώπων. Και σε αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα έχει βάλει την υπογραφή της η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, σήμερα αυτοί που μας υπόσχονταν πολλές και καλές δουλειές έχουν καταργήσει το 8ωρο και έχουμε επιστρέψει στον εργασιακό μεσαίωνα με το 13ωρο. Με τον νόμο Γεωργιάδη που εφάρμοσε ευρωνησιακές οδηγίες. Ή αντίστοιχα στην Ελλάδα. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, βέβαια, έχουν κατοχυρώσει τετραήμερη εργασία. Πάλι ευρωπαϊκές είναι και αυτές. Αυτά είναι ελάχιστες εξαιρέσεις και κυρίως συνοδεύονται με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας που είναι ο κανόνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, μια περίοδος τετραήμερης εργασίας και μια περίοδος ακόμα και εφταήμερης εργασίας, αφού ξέρετε ότι η λευκή βίβλος για την εργασία, για παράδειγμα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπει ακόμα και 13 ώρες δουλειά την ημέρα και 11 μέρες συνεχόμενης εργασίας χωρίς ρεπό. Αυτή νομίζουμε ότι είναι η κανονικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να στηριχθούν τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Το ίδιο ισχύει και για το μεγάλο πρόβλημα της στέγασης που βλέπουμε και στη χώρα μας, οι τιμές των ενοικίων να τραβάνε την ανηφόρα, που ζούμε μια μεγάλη αντίφαση να υπάρχουν χιλιάδες κενά διαμερίσματα και σπίτια και την ίδια ώρα να υπάρχουν χιλιάδες νέα ζευγάρια και φοιτητές, φοιτήτριες, νέοι εργαζόμενοι που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος του ενοικίου. Επειδή τελικά οι τιμές φτάνουν στις τιμές της Βαρκελόνης και της Ιρλανδίας, γιατί υπάρχουν και ακόμα χειρότερα σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να δυναμώσει ο αγώνας, πρώτα απ' όλα του λαού και της νεολαίας, για να υπάρχει δημόσια και δωρεάν στέγαση για ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού. Θυμίζω ότι με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ καταργήθηκε ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, που παρήχε δωρεάν στέγαση σε εργατικές λαϊκές οικογένειες, με αποθεμωτικά μάλιστα πάνω από τα 4 δισεκατομμύρια, τα οποία πήγαν για να καλύψουν τη μαύρη τρύπα του χρέους και επιδοτήσεις στο μεγάλο κεφάλαιο. Άρα λεφτά υπάρχουν, είναι λεφτά του ελληνικού λαού που έχουν δοθεί για τη στέγασή του και πρέπει αυτά τα λεφτά να τα διεκδικήσουμε για να υπάρξουν μέτρα ανακούφισης και σε αυτό το πρόβλημα της στέγασης. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσασταν κοντά μας. Ήταν ο κύριος Κοτσαντής, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Γενικός Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας. Ευχαριστούμε θερμά. Αν μου επιτρέπετε, βέβαια, μόνο να καλέσουμε τον κόσμο αύριο και μεθαύριο στο φεστιβάλ της ΚΝΕ στην Πανεπιστημιούπολη, που ανοίγει τις πύλες του. Τα πλαίσια του 50 χρόνων του φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή
Το Festival Fire φέτος θα περάσει από όλα τα μέρη όπου διοργανώθηκαν και κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις του εδώ στην Αττική. Άρα αύριο και μεθαύριο είμαστε στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου με πλούσιο πολιτικό και πολιτιστικό πρόγραμμα. Και σουβλάκια σούπερ. Τα μοναδικά σουβλάκια. Συγγνώμη τώρα. Το ξέρω από παλιά από την Κεσαριανή. Και επίσης να θυμίσουμε ότι η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του ΚΚΕ είναι την Τετάρτη που μας έρχεται στο Σύνταγμα με ομιλητή τον σύντροφο τον Γενικό Γραμματέα τον Δημήτρη Γουτσούμπα. Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντή. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.